Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα είναι μια νέα μέρα. Σήμερα έχουμε μια καλύτερη διάθεση. Μπορεί χθε το βράδυ να κάναμε ένα live λίγο θυμωμένο, αλλά πάλι με γέλιο στα τέλο. Σήμερα όμω έχω να μοιραστώ μαζί σα πάρα πολύ ωραία νέα. Το πιο σπουδαίο νέο είναι ότι είμαι πάρα πολύ καλύτερα. Ότι νιώθω πάρα πολύ ωραία. Μόλι έχω βγει από τη βιντεοκλήση που έκανα ραντεβού με την ψυχολόγα μου, μακάρι να είναι καλή η γυναίκα. Να είναι καλά η γυναίκα να μεσάζει, να με φτιάχνει. Και ε, μετά που βγήκα από τη βιντεοκλήση με την ψυχολόγα μου, μιλήσαμε στο τηλέφωνο με την Ελένη την παπαδοπούλα από την Impresme και μου είπε ωραία νέα. Τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας Καταρχάς Έχω κάνει μια ανάρτηση χθε στην κοινότητα ότι ω αντίτυπα έχουν απομείνει από τα τέσσερα βιβλία μου που είχαν εκδοθεί από τις εκδόσεις ψυχογιός, δηλαδή το βιβλίο «Χαρούμενη μαμά», «Να μείνω ή να φύγω», «Ψυχολογικός πόλεμος και έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», υπάρχουν πλέον online στο ηλεκτρονικό κατάστημα Prince Frog, το οποίο ανήκει στην Ελένη Τη Παπαδοπούλου αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα και μας φιλοξενεί εκεί πέρα και μπορείτε, πατώντας το σύνδεσμο που θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο, να μπείτε εκεί και όσοι θέλετε να πάρετε ε, αυτά τα τελευταία αντίτυπα που έχουν απομείνει, να τα πάρετε. Υπάρχουν αρκετά αντίτυπα του έρωτα, υπάρχουν πολύ λίγα του ψυχολογικού πολέμου, μου είπε η Ελένη, υπάρχουν, υπάρχουν απ' όλα. Προς το παρόν υπάρχουν απ' όλα. Ε, όπως σας έχω πει σε ένα live που έχουμε κάνει, η συνεργασία μας με τον εκδοτικό οίκο ψυχογιό έχει λήξει με ένα βελούδινο διαζύγιο. Και στα πλαίσια του βελούδινου διαζυγίου, <χι> ήταν και όρο να αγοράσω εγώ προσωπικά όσα αντίτυπα είχε ο ψυχογιός Στοκ από το βιβλίο, ούτω ώστε να υπογράψουμε τη λύση των συμβολέων και να μπορώ να ανοίξω τα πανιά μου για άλλα, για άλλα μέρη ή να πάρω το κουβαδάκι μου και να πάω σε άλλη παραλία. Ε, Όπω σας έχω εξηγήσει και σε ένα live που κάναμε πρόσφατα, ήταν δικιά μου αυτή η απόφαση, αλλά έληξε με πολύ όμορφο και πολιτισμένο και συνεργατικό τρόπο η συνεργασία. Ε, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Ε, όπως σας έχω πει και σε εκείνο το live, ήδη ε, στη 9 του Μακαρίτη, πρέπει <σπαίλου> είμαι στο σπίτι, ήδη έχω βρει τον επόμενο εκδοτικό οίκο με τον οποίο θα συνεργαστούμε που η πρώτη συνεργασία θα είναι η έκδοση του επόμενου βιβλίου αυτού που συγγράφω τώρα. Περισσότερα γι' αυτό όμως θα μάθετε τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, που θα κυκλοφορήσει το καινούριο βιβλίο και όπως σας έχω υποσχεθεί θα αλώσω την Ελλάδα. Να είμαι καλά, να πάνε καλά οι θεραπείες μου οι οποίες ήδη άρχισαν και δουλεύουν να έχω δυνάμει και θα αλώσω όλη την Ελλάδα και την Κρήτη και κάποια νησιά. Περισσότερα γι' αυτό όταν θα βγει το καινούριο βιβλίο. Τώρα όμω τα αντίτυπα που έχουν μείνει από τα προηγούμενα βιβλία πρέπει να τα διαθέσουμε. Και επειδή κάποιοι με ρωτάτε, πού μπορώ να βρω το βιβλίο σου Ψυχολογικό Πόλεμο, για παράδειγμα, ή πού μπορώ να βρω το βιβλίο σου Έρωτα Αυτό ο Διάγνωστο, ή το βιβλίο σου Να Μείνω Ένα Φύγο, ή το βιβλίο σου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, Όσα αντίτυπα υπήρχαν στις αποθήκες του εκδοτικού οίκου με τον οποίο έχουμε λύσει τη συνεργασία μας, τα έχω αγοράσει και έχουν ανέβει online, ούτω ώστε όποιο θέλει να τα αγοράσει. Από ό,τι είδα, υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή κάποια sites, τα οποία πουλάνε τα βιβλία αυτά σε χαμηλότερη τιμή από την κανονική τιμή, γιατί η αλήθεια να λέει, γιατί όταν ενημέρωσα τον εκδοτικό οίκο ότι θα θέλουν να λυθεί η συνεργασία, ένα από τα πρώτα πράγματα που έγινα ήταν να ρίξουν τις τιμές των βιβλίων. Εάν εσείς τα βρείτε σε άλλο site και τα βρείτε πιο φθηνά, by all means πάρτε τα. Εντάξει, ενώ ότι δεν, δεν έχω θέμα να τα αγοράσετε από αλλού Α, Το θέμα που έχω είναι κάποιος που θέλει να βρει τα βιβλία μου να τα βρίσκει Οπότε αν δείτε ότι οι τιμές που υπάρχουν εδώ σε αυτό το site Στο Prince Froco επίσης είναι κοντά στις κανονικές τιμές Είναι πιο χαμηλές πάλι αλλά είναι κοντά στις κανονικές τιμές Άμα δείτε ότι για παράδειγμα το βρίσκω στο scrooge.gr σε χαμηλότερη τιμή Και θέλω να το πάρω παιδιά πάρτε το Εντάξει. Γιατί εμένα ο σκοπό μου δεν είναι η κερδοσκοπία. Ο σκοπό μου είναι να προχωρήσουμε εκδοτικά και να μπορέσουμε να έχουμε τι παρουσιάσει που θέλουμε, Τις συναντήσει που θέλουμε από εδώ και πέρα. έχω και άλλα νέα. Και για την Αμερική. Ναι, ναι. Ναι, η σου ερχόμαστε. Όχι τώρα, από το φθινόπωρο. Ναι. Μιλούσα χθε με μία, ξέρει ποια είναι, και έχουμε πει ότι μόλις βγει το καινούριο βιβλίο Το οποίο θα μεταφραστεί και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα ιταλικά Δεν ξέρω αν θα μεταφραστεί στα γερμανικά Αλλά σε αυτές τις τρεις γλώσσες σίγουρα θα μεταφραστεί Θα κανονίσουμε μια ωραιότατη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη Που φυσικά δεν θα είναι απλώς παρουσίαση του καινούριου βιβλίου Θα είναι και κάτι σαν ομιλία, σεμινάριο κτλ Οπότε είναι ο Ιερκέζη να ξέρετε ότι από το φθινόπωρο θα σας κατέβω. Θα κατέβαινα και τότε το 20, αλλά με πρόλαβε η κορώνα. Τώρα πέρασε η κορώνα. Ας ελπίζουμε να μην έρθει άλλη πανδημία, και από το Σεπτέμβριο θα έρθω και στη Νέα Υόρκη. Να πάω κι εγώ να δω την αυτή η Νέα Υόρκη. Που δεν έχω πάει ποτέ ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Μόνο μέσα στην Ευρώπη έχω ταξιδέψει. Λοιπόν, πολλά νέα σα λέω. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ε, είπαμε. Τα τέσσερα βιβλία βρίσκονται στην ιστοσελίδα Prince Frog. Θα είναι στην περιγραφή του βίντεο εδώ πέρα το link για να βρείτε τα βιβλία όσοι θέλετε να τα πάρετε από τα αντίτυπα που έχω εγώ και είναι εκεί στην ιστοσελίδα. Ξαναλέω, άμα θέλετε να τα πάρετε από πουδήποτε αλλού, κανένα πρόβλημα, απολύτως, πραγματικά. Ε, πάρτε τα. Γιατί έχουν μείνει λίγα αντίτυπα και αυτά που υπάρχουν στις άλλες ιστοσελίδε βιβλιοπωλείων και λοιπά, θα τελειώσουν. Δεν είναι πολλά, είναι λίγα. Λοιπόν, οι τιμές που είναι τα βιβλία μου εδώ στο princefrog.store είναι το έρωτα αυτός ο αδιάγνωστος στην τιμή των 14 ευρώ. Επίσης, όποιος εγγραφεί στο newsletter της ιστοσελίδας, παίρνει ε, 10% έκπτωση για την πρώτη αγορά. Εντάξει, άρα οι τιμέ που σα λέω είναι χωρί το 10% έκπτωση για την πρώτη αγορά. Ο έρωτα είναι 14 ευρώ. Το να μείνω ή να φύγω είναι 11 ευρώ. Το χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά 12 ευρώ. Και ο ψυχολογικό πόλεμο 13 ευρώ. Είναι λίγο πιο κάτω από τι αρχικέ τιμέ που είχαν κυκλοφορήσει τα βιβλία. Αλλά ε, είναι σε κανονική τιμή γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ Πώ δεν είναι καλή ιδέα εγώ η ίδια να υποτιμήσω το έργο μου. Τώρα, από τη στιγμή που είχα ενημερώσει τον προηγούμενο εκδοτικό ότι θα φύγω ε, και θέλω να διανύσουμε τη συμφωνία μα, εφόσον ο εκδοτικό εκείνο έκρινε κατάλληλο και ορθό να μειώσει τι τιμέ των βιβλίων, δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι τα βιβλία μου αξίζουν. Και είναι βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά και βιβλία χρήσιμα. Γι' αυτό το λόγο είναι σε αυτή την τιμή τι κανονικέ τιμέ στην ιστοσελίδα Prince Frog. Ξαναλέω όμω, αν κάποιο από εσά τα βρει αλλού πιο φθηνά, να τα πάρει. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά για την ιστοσελίδα. Όμω, όμω είπα, έχω νέα. Είπα, έχω νέα, έχω και άλλα νέα. Λοιπόν, έχω κάνει παραγγελία στην Ελένη Τη Μαπαδοπούλου να μα φτιάξει merch. Merch σημαίνει merchandise, σημαίνει εμπόρευμα. Σημαίνει προϊόντα που να έχουν πάνω αυτά που θέλουμε εμεί να έχουμε προϊόντα του καναλιού μας. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα σκαριά ένα, δύο, τρία, τέσσερα προϊόντα. Το πρώτο προϊόν είναι μεγάλες tote bags, Οι tote bags είναι αυτές οι μεγάλες τσάντε που είναι έτσι ευρύχωρες πολύ, οι οποίες είναι φτιαγμένες από καραβόπαρνο και θα βγουν σε κρού και μαύρο χρώμα. Αυτές οι τσάντες έχουν επένδυση με βαμβακερό υφασμά, έχουν εσωτερική τσέπη και μαγνητικό κούμπομα. Δηλαδή είναι μια απλή, ψάθ, μια απλή, ψάθινη τσάντα, είναι μια tote bag με καραβόπανο, επενδυμένη με βαμβακερό υφασμά από μέσα... Έχει και εσωτερική τσέπη για να βάλει κάποιο τα κλειδιά του ή κάτι που δεν θέλει να χάσει. Και έχουν και μαγνητικό κούμπομα. Και αυτέ είναι κατάλληλε και για τη θάλασσα, και για το μάρκετ. Μου είχε δώσει η Ελένη την καλοκαιρινή βερσιόν αυτών των τσαντών που τώρα δεν υπάρχει σε στό και αυτό θα σα τη δείξω και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Όσοι με είδατε να κρατώ εκείνη την Κρήτη τσάντα και στα σεμινάρια και όλα, με βόλεψε πάρα πολύ και την παίρνω παντού μαζί μου. Μα πέραν από τη τσάντα την οποία χρησιμοποιώ, ότι αυτό το σακίδιο που βάζω στον ώμο, σαν έφηβη που είμαι. Άρα υπάρχουν οι τσάντε, το πρώτο. Το δεύτερο είναι nécessaire τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για τα καλλιντικά σας ή για να βάζετε μέσα οτιδήποτε θέλετε. Θα σας πω στη συνέχεια γιατί θα είναι δικά μας αυτά τα νεσσεσέρ και δικές μας αυτές οι τσάντες. Κούπες, θα σπάσω κούπες για τα λόγια πουπες, κούπες του καφέ και t-shirts, δηλαδή μπλουζάκια άσπρα και μαύρα σε διάφορα νούμερα και πάνω στις τσάντες, πάνω στα πάνω στις σκούπες και πάνω στα μπλουζάκια θα έχουμε τα σλόγγαν μας. Εγώ ήδη έχω στείλει στην Ελένη και της είπα υπάρχουν δύο σλόγγαν τα οποία είναι χαρακτηριστικά του θεκλοκάναλου τα το οποία είμαι σίγουρη θα τα πείτε αμέσως. Το ένα είναι το shit happens και το άλλο είναι θέκλαν πόθελεν. Αυτά τα δύο τις έχω πει. Εάν εσείς νομίζετε ότι υπάρχουν άλλα σλόγγαν το οποίο είναι χαρακτηριστικά του καναλιού μας, το συζητήσεων που κάνουμε εδώ πέρα, της ψυχοδουλειάς που κάνουμε εδώ, by all means, by all means σημαίνει, είναι στα αγγλικά και λέει με, 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 με κάθε, τρόπο, με κάθε τρόπο, γράψτε στα σχόλια slogans που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να προσθέσουμε. Μέχρι τώρα αυτό που ξέρουμε ότι αυτές οι τσάντε θα βγουν με το shit happens και το θέκλα και ίσως και το λογότυπο της εις το σελίδας μου. Θα βγουν α, και τα SSR με αυτό το ίσως μόνο με το λογότυπο, ίσως και με το σλόγκαν και οι κούπε το ίδιο και τα t-shirts. Εάν θέλετε να βάλουμε κάτι άλλο, παρακαλώ στα σχόλια γράψτε το, να κάνουμε brainstorming. Η Ελένη μου είπε ότι αυτά τα προϊόντα θα είναι έτοιμα σε ένα μήνα περίπου, και όταν είναι έτοιμα εννοείται ότι θα σας μιλήσω για αυτά, θα βάλουμε τα links και θα μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Και επίσης, όσον αφορά στο πρώτο βιβλίο που έχω γράψει Ανατομία Μιας Γυναίκας, τα αντίτυπα που έχουν μείνει κάποια στιγμή θα τα στείλω στην Ελένη υπογραμμένα, τα οποία θα ανέβουν και αυτά στο κατάστημα. Αυτά, ε, το, η Ανατομία Μιας Γυναίκας, θυμάστε που σας είπα ότι πήρα τα τελευταία 400 αντίτυπα, πρέπει να έχουν μείνει καμιά 200 αριά, θα τα στείλω στην Ελένη γιατί εγώ πρέπει να γράψω, πρέπει να φτιάξω βίντεο, πρέπει να ασχολουθώ με το δημιουργικό κομμάτι εδώ στο κανάλι μας και ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως την Ελένη Δημοπαδοπούλου, η οποία μου κάνει τεράστια εξυπηρέτηση. Ε, έχει πάρει στις αποθήκες της τα βιβλία από το ψυχογιό, έχει φτιάξει αυτά στην, στην ιστοσελίδα και μας δίνει το ηλεκτρονικό της κατάστημα να το χρησιμοποιήσουμε για το κανάλι μας. Αυτά. Τι άλλα σλόκαν νομίζετε ότι μπορεί να είναι χαρακτηριστικά για μα. Γράψτε στα σχόλια. Στην περιγραφή του βίντεο το link για να μπείτε στο Prince Frog. Uh, ένα λεπτό. Να σας πω σίγουρα. Να σας πω σίγουρα τη διεύθυνση. Ένα λεπτό. Ε, έχει και άλλα προϊόντα, θα δείτε πολλά προϊόντα εκεί πέρα γιατί είναι ένα ωραίο κατάστημα αυτό που έχει η Ελένη Στο οποίο έχει μέσα πολύ ωραία πραγματάκια Θα σας βάλω τώρα ένα βίντεο στο τέλος αυτού του βίντεο Ένα έτσι impromptu βίντεο που τράβηξα στο κατάστημα της Ελένης όταν ήμουν εκεί το Φεβρουάριο Α, ε, επίσης, θα το θυμηθώ, τώρα θα, 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 θα θυμηθώ. τα θυμηθώ, θα, θα, θα θυμηθώ γιατί... Έχω καλό αθυμητικό. Καλό θυμητικό. Αθυμητικό λαλού στην Κύπρο. Είναι ένα άλλο πράγμα αν ήθελα να σας πω. Τι ήθελα να σας πω. Τι ήθελα να σας πω. Α! Αύριο. Σάββατο. 3 Ιουνίου. 6 με 9 το απόγευμα. Έχουμε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο μέσω Zoom. Το πρώτο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι μέσω Zoom. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 44 άνθρωποι στη ο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, οι οποίοι μπορούν να δουν στην καρτέλα κοινότητα τις ενημερώσεις για το πώς να μπουν στο σεμινάριο. Παίρνω την αδ, αδράτωμε, αδράτω της ευκαιρίας. Παίρνω την ευκαιρία να σας πω, αν δεν το έχετε ακούσει, ότι στο κανάλι μας έχουμε κάνει ένα τρίτο επίπεδο συμμετοχής, το οποίο στοιχίζει 19,99 ευρώ το μήνα, είναι μηνιαία συνδρομή. Και αυτή η Μηνιαία Συνδρομή εξασφαλίζει όλα τα προνόμια των προηγουμένων δύο επίπεδων. Plus, συν, το δικαίωμα στην πρόσβαση μία φορά το μήνα, το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα, στο διαδικτυακό εργαστήρι που θα γίνει μέσω Zoom. Και πρόσβαση σε όλα τα καινούργια βίντεο χωρίς διαφημίσεις. Κάποιο ο οποίο βρίσκεται σε προηγούμενα επίπεδα συμμετοχή στο πρώτο ή στο δεύτερο, μπορεί πατώντα πάνω στο σύνδεσμο που είναι για τη συμμετοχή και στην περιγραφή του βίντεο υπάρχουν πληροφορίε να κάνει αναβάθμιση και να μπει στο τρίτο επίπεδο. Και επειδή έχουμε συζητήσει με του φίλου στο τρίτο επίπεδο, αν πρέπει να βιντεοσκοπήσουμε αυτά τα ψυχολογικά εργαστήρια, τα διαδικτυακά μέσω Zoom, γιατί κάποιοι ζήτησαν να τα βιντεοσκοπήσουμε, δεν θα βιντεοσκοπηθεί η προσωπική. Παρουσία των ανθρώπων α, το έχω αποφασίσει ε, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ε, γιατί θα τα βιντεοσκοπούσαμε. Για όσους βρισκόμαστε στο τρίτο επίπεδο, δεν θα βιντεοσκοπηθεί. Ε, τις πρόλαβε, πρόλαβε. Ε, είπα να ακολουθήσω. Ενώ μου το ζήτησε κάποιο να τα βιντεοσκοπήσω για να υπάρχουν ε, και να έχουν πρόσβαση σε αυτό, όσοι είναι στο τρίτο επίπεδο. Τελικά αποφάσισα ότι δεν θα τα βιντεοσκοπήσω για να μπορέσει ο καθένα να μιλήσει και να εκφραστεί ελεύθερα με τον ίδιο τρόπο που μιλάει και εκφράζεται ελεύθερα στα διαζώσεις ψυχολογικά εργαστήρια που έγιναν στην Αθήνα 18 Μαΐου και που θα επαναληφθούν στην Αθήνα το Σάββατο 17 Ιουνίου και την Κυριακή 18 Ιουνίου θα είμαι στας Ελλάδας. Έχουμε δύο ψυχολογικά εργαστήρια. Το πρώτο ξεκινάει το Σάββατο 17 Ιουνίου 12 το μεσημέρι και τελειώνει 4 το απόγευμα. Το δεύτερο ξεκινάει 5 το απόγευμα 17 Ιουνίου και τελειώνει 9 το βράδυ. Στο γνωστό μέρο, το β 1935 στο υπέροχο εκείνο μέρο τη Πέλη και τη Άννα που βρίσκεται στη Βουλή, στο Σύνταγμα. Και την Κυριακή υπάρχει το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ. Το τρίτο γκρουπ την Κυριακή ξεκινάει 12 το μεσημέρι και τελειώνει 4 το απο... 4 απόγευμα. Και το τέταρτο γκρουπ ξεκινάει 5 το απόγευμα και τελειώνει 9 το βράδυ. Ήδη έχουν α, πάρει ενημέρωση όλοι όσοι συμμετείχαν στο πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο. Είναι το δεύτερο. Εάν κάποιος από εσάς βρίσκεται στην Αθήνα και θέλει να συμμετέχει, υπάρχει ευχαίρεια να σας προσθέσω κάποιους. Έχουν μείνει μερικές θέσεις, πολύ λίγες θέσεις. Στείλτε μου ένα email στο οποίο να μου λέτε το όνομά σας, το τηλέφωνο σας και... Ποιε ώρε σα βολεύουν και αν υπάρχει θέση να σας προσθέσω στα groups στο Viper, γιατί έχουμε κάνει τέσσερα groups στο Viper, στο οποία συνεννοούμαστε για αυτά τα ψυχολικά εργαστήρια. Η τιμή για αυτό το ψυχολικό εργαστήριο είναι 50 ευρώ για τέσσερι ώρε. Μιλάμε για μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή, η οποία γίνεται επίτηδε, επειδή όπω σα έχω πει πολλέ φορέ, θέλω να έχουν πρόσβαση στη δουλειά που κάνουμε και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολλά χρήματα. Εάν κάποιο βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά γι' αυτόν τα 50 ευρώ είναι πολλά και το καταλαβαίνω, μπορεί να μπει στο τρίτο επίπεδο στις... και, θέλει... Και θέλει να έχει πρόσβαση στα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια. Μπορεί να μπει στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή που με 20 ευρώ το μήνα θα βλέπει και όλα τα βίντεο του καναλιού μα τα καινούργια χωρί διαφημίσει, αλλά θα συμμετέχει και στο διαδικτυακό εργαστήρι Zoom. Αυτά. Είμαι καλύτερα σήμερα. Ε, ε, πλάκα έκανα χθε για τα ζώδια, αλλά μου στείλατε διάφορα. <laughs> Την παίρνουμε, λέει σε... Παρσέλινο, Μανσέλινο, δεν ξέρω εγώ τι. Όπω και να έχει, αυτό που ξέρω είναι ότι όταν έχουμε μια σκατά μέρα, γιατί εγώ χθε είχα μια σκατά μέρα, μια πολύ σκατά μέρα. Πολύ σκατά μέρα και δεν, δεν έφταιγε το κανάλι γι' αυτό. Ήταν θέματα άλλα, εκτό καναλιού. Ένα έχω να πω. Όσοι θέλετε να κάνετε παιδιά και δεν έχετε κάνει ακόμη, έχετε υπόψη σας ότι μέχρι τη ψυχοσυναισθηματική τους ενηλικίωση, η οποία επέρχεται στα 26 για τα κορίτσια και στα, στα 28 για τα αγόρια, εφόσον έχεις αποφασίσει να είσαι γονιός, τραβά σκουπί. Τραβά σκουπί, του στείλω ότι... Εάν το παιδί σου είναι αστατωμένο πρέπει και εσύ να καθίσεις να ασχοληθείς, να καθίσεις να να γίνεις ξέρω εγώ κυματοθράφστης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Shit happens, life happens, ε, καλή δύναμη σε όλες τις μανάδες εκεί έξω. Ε, έχει πάρα πολύ πλάκα ο Θεός Η φύση έχει τρομερό χιούμορ Γιατί κάνοντας αυτές τις μέρες τα βίντεο Για τους γονείς αυτά τα γερά τέρατα Το podcast το προηγούμενο Και για τα γονιοποιημένα παιδιά Ήρθε η ζωή έτσι να με δοκιμάσει Και να μου πει δείξε κυρία μου Δείξε τι σόημα να είσαι Δείξε Δείξε Ευτυχώ που έχουμε και ψυχολόγου και του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, 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 και να γελάσουμε και λίγο. Έβαλα, έδωσα ένα ωραιότατο τον μπλόκο σήμερα σε μία ξερόλα, η οποία δεν έχει σχολιάσει ποτέ πριν στο κανάλι, αλλά σήμερα σκέφτηκε ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να μου γράψει μήνυμα. Ναι, μετά που είδε το χθεσινό βραδινό live, μετά που είδε αυτά που πόσταρα στην κοινότητα, να μου γράψει ένα μήνυμα γεμάτο τοξικότητα, γεμάτο νέγκινγκ και γεμάτο αρνητικότητα. Και μου γράφει. Θέκλα, έχει πει όμορφα και ωραία πράγματα, αλλά έχει φάει ενίοτε. Μ' αρέσουν αυτές οι μορφωμένες που ξέρουν να πουν λέξεις όπως ενίοτε, που σημαίνει κάποιες φορές. Μ' αρέσει, μάνα μου, είστε πολύ μορφωμένε αυτή η κοπέλα ξέρει να με εκρίνει. Υπάρχει αστήρευτη γνώση παντού, ιδίω στα αρχαία φιλοσοφικά κείμενα που ξεδιπλώνεται όλη η κοσμοθέαση. Μα τι λέξει χρησιμοποιείτε, τι υπέροχε! Τόση, τόση κοσμοθέαση στα αρχαία ελληνικά κείμενα που ο καθένα μπορεί να εξελιχθεί σε ανώτατο πνευματικό όν αν το θελήσει, πήγαινε κοπέλα μου στα αρχαία κείμενα που ξεδιπλώνεται όλη η κοσμοθέαση και γίνε ανώτατο πνευματικό και άσε μας Το γράφω αυτό γιατί θες σώνη και ντέο σου να επικυρώνεται από σφραγίδες που το χρήζουν ειδικό για να εκφραστεί, λες και η ίδια η ζωή δεν είναι το μέγα βίωμα. Έλεος. Τι έλεγα χθε ότι κάνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και ό,τι του φανεί του λόγω πάει από κάτω κάθε επικραμμένο που βλέπει φω και μπαίνει και γράφει τι προσωπικέ του απόψει και συζητάει και μου λέει και μένα πώ θα κάνω τη δουλειά μου και το ρωτάω, είσαι ψυχολόγο και μου λες πώ να κάνω τη δουλειά μου. Όχι, τώρα μαθαίνουμε ότι η ίδια ζωή είναι το μεγαβίωμα και στα αρχαία κείμενα ξεδιπλώνεται όλη η κοσμοθέαση τόση πολύ που μπορεί να γίνει ανώτατον. Απορώ πως ο ελληνικός λαός με τόσα αρχαία κείμενα και τόση κοσμοθέαση γιατί δεν είναι ανώτατα όντα. Όταν λοιπόν κάποιος σου παραθέτει το βίωμά του ότι ξέρεις έχω 20-30 χρόνια σχέση... Έγραψε σαν ορθόγραφα το σχέση. Πρέπει να διαβάζει περισσότερα αρχαία ελληνικά κείμενα, να αποκτά περισσότερη κοσμοθέαση και περισσότερη ορθογραφία. Υγιή, φιλική, ανθρώπινη, με άτομο που πρωτογνωριστήκαμε ερωτικά Αντί να τον υποβαθμίζεις αξιακά και βιωματικά Καμία σχέση, απλώς εγώ είπα την άποψή μου Και έκανα μελέτη περίπτωσης ότι άμα δι, 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 κρατούμε φιλικές σχέσεις με πρώην δεν προχωρούμε στη ζωή μας Αντί να τον υποβαθμίζεις αξιακά και βιωματικά, όχι μάνα μου, εσύ με υποβαθμίζεις εμένα αξιακά και βιωματικά, εσύ Αναρωτήσου γιατί φρικάρει τους νευρώνες σου κάτι που είναι πέρα για πέρα αλήθεια Η ανοησία σας φρικάρει τους νευρώνες μου Οι προβολές σας, εσάς τον ανοήτων φρικάρουν τους νευρώνες μου Θέλω να το παραδεχτώ δημοσίως ότι έχω δυσανεξία στο ξερολισμό Τεράστια δυσανεξία Η ζωή έχει ποικίλα σενάρια και αλίμονο αν έπρεπε να μας επικυρώσει κάποια ανώτατη σχολή Για να πείσουμε ότι τα ζήσαμε Εξάλλου εδώ μέσα κουβεντιάζει θέματα τα οποία είναι καθημερινή φύσεω. Έτσι το βλέπει η κοπέλα. Κομμωτήριο το βλέπει που συζητάμε ότι να είναι. Καφενείο το βλέπει που συζητάμε ότι να είναι. Και όχι εγχείρηση ανοιχτή καρδιά που πρέπει να το βουλώσουν όλοι και να κρατήσουν σημειώσει. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή αυτή συγκεκριμένη, επειδή διαβάζει αρχαία κείμενα τα οποία δίνουν όλη την κοσμοθέαση, θεωρεί ότι εγώ ω ψυχολόγο, το δικό μου ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, δεν πρέπει να παίρνω επιστημονική θέση και ότι ο καθένα που έχει ζήσει ό,τι ζήσει, επειδή η ζωή είναι το ανώτατο βίωμα, πρέπει να, να, να πετάει τι μπουρδε του ασχέτω με το ότι έχει σχολιαστεί από την ψυχολόγο στο ψυχοεκπαιδευτικό κείμενο που γίνεται μελέτη περίπτωση. Και αυτά που συζητάω είναι καθημερινά θέματα και όχι χείριση ανοιχτή καρδιά ή αλλιώ το βουλό σου. Όποιο νομίζει ότι εδώ συζητάμε καθημερινά θέματα, όποιο νομίζει ότι εδώ κάνουμε οικογενειακέ ιστορίε, όποιο νομίζει ότι εδώ κάνουμε κουτσομπολιό, να πάει στο καλό. Δεν το θέλουμε. Δεν είναι κουτσομπολιστικό κανάλι αυτό και δεν είναι κανάλι αυτό για νοσηρίε περιέργειε. Είναι ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Εύχομαι να μην αρχίσεις τα μπινελίκια και να καταλάβεις την αγάπη μου γιατί όντως σου έχω. Ε, ειλικρινά ρε μαλάκα, αν μου είχες μίσος τι θα μου γράφει. <laughs> πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Μην κάνετε παιδιά δεν είστε έτοιμοι να τραβήξετε όλο αυτό το σκόρσο γιατί το να έχεις, παιδιά είναι σπορ για ανθρώπους με γερά νεύρα. Μην ανοίξετε ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι αν δεν αντέχετε να έχετε τον καθένα ο οποίος κάθεται μόνος του και φαντασιώνεται ότι κατέχει όλη τη γνώση του σύμπαντος. Ότι έχει διαβάσει τα αρχαία ελληνικά στα κείμενα και έχει πάρει όλη την κοσμοθέαση. Και θεωρεί ότι καλά τι κάνει η Θεκλα Πετρίδου ρε. Καθημερινά θέματα συζητάει η Θεκλα Πετρίδου. Και τσιτώνουν οι νυβρώνες της όταν τη λένε της Θεκλας Πετρίδου ότι εμείς έχουμε καλή σχέση με τον πρώην μας. Λοιπόν, όποιος θέλει να είναι κόλλος και με τον πρώην του, Όποιε είσαστε προσκολλημένε, άρρωστα με του πρώη σα και κάθεστε και κάνετε λίμεραν για χρόνια. Το επόμενο podcast είναι για το λίμεραν. Και κρατάτε από κοντά του πρώη σα, μην τυχόν και σα πάρουν πίσω. Τσιτώνουν οι νευρώνες σα όταν λέω αλήθειε. Ότι είναι αφύσικο, unnatural με έναν άνθρωπο που είχε ερωτική σχέση να παραμείνει φίλο μετά. Είναι unnatural, αλλά προφανώ αυτέ που ενοχλούνται, Αυτές που ενοχλήθηκαν και μου έκαναν τα νεύρα αρετάλια. <laughs> και μας έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε χιουμοριστικά βίντεο. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα μας. Έχετε την αγάπη μου. Θα τα πούμε σύντομα και στα Αθήνα. Θα τα πούμε... Αύριο, Σάββατο, 3 Ιουνίου, η ώρα 6 το βράδυ μέχρι 9, λέμε 9, αλλά δεν θα τελειώσουμε, είμαι σίγουρη. Όπως και στην Αθήνα είπαμε μια μισή ώρα και έγινε 3,5-4. Θα τα πούμε από κοντά. Μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε, ξεπερνάμε τα προβλήματά μα, αφήνουμε πίσω τον όποιο τοξικό θέλει να μα κάνει νέγκινγκ, bullying και όλα αυτά που περιγράφονται στο βιβλίο Ψυχολογικό Πόλεμο και πάμε μπροστά και προχωρούμε. Είναι μια καινούρια μέρα και σήμερα ορίζουμε αυτή την καινούρια μέρα και την κάνουμε καλύτερη. Και α έρθει και πασέλινο. Και α έρθει, θα δείξει. <laughs> Λάκι, θε να χαιρετήσει το κοινό σου. Θε να χαιρετήσει, Λάκι. Θε να χαιρετήσει. Ε, είναι ο Λάκη. και είναι καλά είναι στο αγαπημένο του σημείο. Να κάνει η μάνα του βίντεο και αυτός να κοιμάται.